Λοιπόν. Σου έχω μια ερώτηση. Oh. Αύριο το πρωί τι κάνεις? Αφού ξέρεις τι θα κάνω. Θα πάω αεροδρόμιο. Αγιάς. Είναι η καλύτερη πρόταση για το Σάββατο. Μα λες να κάνουμε προτάσεις και να μην πει να τις ακολουθούμε. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, πάμε. Αύριο, πρώτος αγώνας γενικής αεροπορίας στο Ηράκλειο, εδώ, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Να πάτε, είναι μια τρομερή πρόταση. Θα δείτε ένα εντυπωσιακό θέαμα με μονοκινητήρια, με προσγειώσεις ακριβίας. Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Χάρη Καρουζάκη, πρόεδρος αερολέσχης Ηρακλείου, να μας τα πει. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι έτσι ένα θέμα, μια τραξιόν για το κοινό, κύριε Καρουζάκη. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να φτιάξουμε κάτι ωραίο και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει. Αυτοί που θα έρθουν δηλαδή, πιστεύω ότι θα ευχαριστηθούν. Είναι κάτι πρωτότυπο για το Ηράκλειο, δεν έχει ξαναγίνει και επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί λάτρες της αεροπορίας και του αεροπλάνου γενικά, πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθούν όσοι έρθουν. Μα είναι μαγικό να είσαι στον αέρα, έτσι δεν είναι? Είναι, είναι. Είναι μαγικό. Είναι. 50 χρόνια η αερολέσχη. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της αερολέσχης εφέτος, από το 1974 έχει ιδρυθεί. Και γι' αυτό το λόγο αναλάβαμε την υποχρέωση με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας Κρήτης να οργανώσουμε αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλη την επικράτεια. Και μαζί με την Ελληνική Αεροαθλητική Ομοσπονδία, έτσι, κύριε Καρουζάκη. Η Ελληνική Αεροαθλητική Ομοσπονδία είναι η μαμά όλων μας. Σε όλα τα αεραθλήματα είναι αυτή η υπεύθυνη. Έχουμε και την τύχη μάλιστα να έχουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος είναι από εδώ από το Ηράκλειο, είναι ο Νίκος Μακράκης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στο έργο του και βοηθάει και εμάς από εδώ κοντά, και σαν συντοπίτης δηλαδή. Ωραία, να πούμε λίγο έτσι χρηστικά για τον κόσμο, πώς μπορεί να έρθει αύριο, τι ώρες είναι, από πού, πώς θα έρθει. Πολύ ωραία. Επειδή ο χώρος είναι ελεγχόμενος, όλα γίνονται συντεταγμένα. Η είσοδος για το κοινό θα ανοίξει στην ανατολική πύλη του αεροδρομίου 9 η ώρα το πρωί. Θα περνάνε οι θεατές μέσα με την ταυτότητά τους, θα περνάνε το μηχάνημα το X-Tray. Από μέσα θα τους περιμένει ένα λεωφορείο που θα τους μεταφέρει στο χώρο της εκδήλωσης. Τι ώρα πρέπει να... ο κόσμος που θέλει από να έρθει. 9 μέχρι 11. Από 9 μέχρι 11. Ναι. Μετά θα είναι κάπως δύσκολο για να μπει κάποιος μέσα. Έτσι. Οι αγώνες θα κρατήσουν φυσιολογικά μέχρι 4:30 το απόγευμα. Wow, πολλές ώρες. Ναι. Είναι 17 πληρώματα. Οπότε πάλι μετά από εκεί θα ξαναμπούν στα λεωφορεία οι θεατές και θα γυρίσουν στο ίδιο σημείο από εκεί που τους πήραμε. Και τι θα δει ο κόσμος τώρα, κύριε Καρουζάκη, που έρθει αύριο? Όπως είπαμε, 17 πληρώματα. Θα κάνουν, το καθένα θα κάνει 2 προσγειώσεις ακριβίας και η τρίτη, η οποία θα είναι η προσγείωση κανονική. Μετράνε όλα με απόκληση δευτερολέπτου. Και επίσης μετράει και ο χρόνος, ο κύκλος που κάνει από την απογείωσή του το αεροπλάνο μέχρι να έρθει να προσγειωθεί πάλι. Έτσι, υπάρχουν διαγραμμίσεις στο διάδρομο που πρέπει να καθίσει το αεροπλάνο και φυσικά με 0 πόντους πέναλτι και με πάρα πολλούς όταν δεν πιάσει στο επιθυμητό σημείο. Είναι κάτι το ενδιαφέρον. Κνωσός ΚΑΠ. Έτσι, ο τίτλος του αγώνα. Ναι, τιμή Σένεκεν και... Λογικό. Αυτό φιλοδοξείτε τώρα να είναι μια εκδήλωση που θα γίνεται κάθε χρόνο, θα γίνει ένας θεσμός δηλαδή. Κοιτάξτε. Είναι το crash test φέτος. Κοιτάξτε. Αυτό είναι crash test και για μας. Δηλαδή θα δούμε αν μπορούμε να το ξαναδιοργανώσουμε πάλι, αν έχει επιτυχία, αν ο κόσμος το αποδέχεται. Να μας δώσει και εμάς μια όθηση να το ξανακάνουμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και το αεροδρόμιο μας σε 3 χρόνια θα κλείσει. Θα πάει στο Καστέλι. Οπότε είναι περιορισμένος οι επιλογές μας. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε στο Τιμπάκι. Σε ένα διάδρομο που έχουμε εκεί πέρα. Θα δούμε, θα δούμε. Μπορείτε να το κάνετε και στο Καστέλι. Αν και εφόσον. Καστέλι είναι... ακριβό. Ακριβό, πολύ ακριβό. Έχουμε αρχίσει ήδη να μετράμε τα κουκιά. Είναι ασπαράγοντας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εντάξει, σας ασκηνεί όλους προφανώς η αγάπη για το αεροπλάνο, έτσι, για την αεροπλοεία. Πόσο δύσκολο είναι να ασχοληθεί κανείς, να αρχίσει να καταπιάνεται με αυτό, κύριε Καρουζάκη? Δεν είναι δύσκολο να βγάλεις ένα πτυχίο, ένα αεροτεχνικό πτυχίο πιλότου.
προϋποθέτει κάποιες ώρες θεωρία, ναι, εξετάσεις μετά και γύρω στις 40 με 45 ώρες πτήση, εκπαιδευτικές, mm-hmm, από τις οποίες οι 20-25 είναι με τον εκπαιδευτή, οι άλλες, mm-hmm, είναι solo. Solo. Πάει solo ο μαθητής. Έτσι. Είναι... Αλλά δεν είναι τόσο, δηλαδή, όχι, τρομερό ίσως όσο το φαντάζεται κάποιος στο μυαλό της. Παλαιότερα, μέχρι, ναι, το 2000, υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι έβγαζαν πτυχία. Έτσι. Γιατί τους άρεσε η αεροπορία, mm-hmm, τους άρεσε να πετάνε και το καλλιεργήσανε αυτό το χόμπι, άθλημα, όπως θέλετε πείτε το. Μετά το 2000 που έσπασε το μονοπόλιο της Ολυμπιακής, άνοιξε η αγορά εργασίας για τους πιλότους. Mm. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά νεαρά παιδιά τα οποία ξεκινάνε, mm, και πάνε για επαγγελματίες. Έτσι. Δηλαδή έχουμε εμείς πάρα πολλά δικά μας παιδιά τα οποία είναι τώρα κάνουν καριέρα στην Αιγαία, στην, mm-hmm, στην Ευρώπη, παντού. Ακόμα και στο Ντουμπάι έχουν πάει πιλότοι δικοί μας. Βέβαια. Φυτώριο η αερολέσχη. Εξαγωγή, ναι, πιλότων έχετε κάνει. Όχι, αλλά μετά από το 2000 που μέχρι τότε βγαίνανε ερασιτεχνικά πτυχία. Mm-hmm. Και η αερολέσχη ήταν μια σχολή η οποία έβγαζε ερασιτεχνικά πτυχία. Μετά που ανεβήκαν τα στάνταρ και βγαίνανε επαγγελματικά πτυχία πλέον στην Ελλάδα, διότι, mm-hmm, μέχρι τότε δεν μπορούσαμε να δώσουμε επαγγελματικά πτυχία στην Ελλάδα, τότε άνοιξαν ιδιωτικές σχολές, αξιόλογες σχολές, οι οποίες δουλεύουν και έχουν και εισάγουν και μαθητές από το εξωτερικό. Κίνδυνοι υπάρχουν, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να το σκέφτεται, κύριε Καρουζάκη, αλλά σου λέει μήπως είναι και λίγο επικίνδυνο. Επίσης, μήπως είναι και λίγο ακριβό. Και λίγο ακριβό. Είναι λίγο ακριβό, ναι. Είναι. Είναι και λίγο επικίνδυνο. Είναι λίγο από όλα. Λίγο όμως από όλα. Δηλαδή υπάρχει κάτι που δεν είναι επικίνδυνο. Όχι, όλα είναι επικίνδυνο. Και ο κίνδυνος εξητάρει κιόλας, ναι, καμία απλώς, φορά. Απλώς διδασκόμαστε σαν χειριστές εμείς να ελαττώνουμε τα ρίσκα αυτά. Να ελαττώνουμε. Ατυχήματα θα υπάρχουν πάντα. Δεν πρέπει όμως να υπάρχουν δυστυχήματα, με νεκρούς δηλαδή. Έτσι. Και αυτό το πράγμα προσπαθεί και η πολιτεία, η συντεταγμένη και οι σχολές και εμείς από την αερολέσχη να το εμπεδώσουμε στους μαθητές μας, mm-hmm, στους χειριστές μας, να ξέρουν δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, ούτως ώστε να μην έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα, mm-hmm, ή να έχουμε πάρα πολύ λιγότερα. Και το κράτος έχει επενδύσει στην τεχνική, δηλαδή στη μηχανική του αεροπλάνου, uh-huh, για να το έχει όσο μπορεί πιο έτοιμο το αεροπλάνο, ναι, να πετάξει και να μην έχει κίνδυνο να σβήσει ο κινητήρας ή να πέσει κάπου. Και όλα τα υπόλοιπα γίνονται με ανθρώπινο λάθος. Σωστό. Λοιπόν, 50 χρόνια ζωής η αερολέσχη Ηρακλείου, αλλά και με σημαντικό κοινωνικό έργο, γιατί βλέπουμε και περιπολίες και για πυρκαγιές από την αερολέσχη Ηρακλείου. Σωστά, κύριε Καρουζάκη? Ναι, είμαστε μία από τις αερολέσχες η οποία συμμετέχει ενεργά τα τελευταία 6-7 χρόνια, mm-hmm, στην εναέρια περιπολία για πυρκαγιές πάνω από την Κρήτη και όχι μόνο. Εμάς, ειδικά πέρυσι, η εμβέλειά μας ήταν μέχρι όλα τα Δωδεκάνησα και όλες οι Κυκλάδες, wow, μαζί με την Κρήτη. Δηλαδή πηγαίναμε και εκεί πάνω και κάναμε περιπολίες. Πιάσαμε κάποιες φωτιές. Πιάσαμε κάποιες φωτιές και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση και για μας. Διότι δεν, yeah, είναι αυτές οι πτήσεις όταν πετάς, όταν ο καιρός είναι στο κόκκινο ή στο κίτρινο, είναι και δύσκολες και έχουν και ένα δείχτη μεγαλύτερο επικινδυνότητας. Πρέπει να πετάς κοντά σε βουνά, να έχεις αναταράξεις, πρέπει να πετάς σε χαράδρες για να μπορείς να δεις αν είναι η φωτιά. Γιατί εμείς τη φωτιά δεν την κυνηγάμε στην Κνωσό. Εμείς την κυνηγάμε στα βουνά εκεί που δεν υπάρχει κόσμος. Να τη δει και να την αναφέρει. Πόσες ώρες πτήσεις έχετε? Πετάω από το 1978. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσες ώρες. Εγώ πρέπει να είμαι πάνω από 1500. Okay. Πού σας αρέσει να πετάτε περισσότερο, πάνω από βουνά, ορεινούς όγκους, πάνω από τη θάλασσα? Εσάς προσωπικά, πού σας αρέσει περισσότερο? Εμένα προσωπικά μου αρέσει να πετάω νύχτα και πάνω από θάλασσα. Και πάνω από τη θάλασσα. Προσωπικά.
Νύχτα βεβαίως που είναι πολύ πιο δύσκολο, φανταζόμαστε, έτσι, κύριε Καρουζάκη. Ναι, είναι. Αλλά εντάξει, αλλιώς είναι. Εκεί πάνω είναι αλλιώς. Καταρχάς αφαιρείσαι ό,τι προβλήματα και να έχεις, τα ξεχνάς εκείνη τη στιγμή, αφιερώνεσαι να πετάξεις το αεροπλάνο σου και να έχεις το νου σου σε αυτό που κάνεις. Mm. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι άλλα πράγματα δηλαδή. Έτσι. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα νησάκια στα οποία μπορούσαμε να πάμε ένα Σαββατοκύριακο, κάτι μία βόλτα. Δυστυχώς αυτά έχουν ελαττωθεί τώρα από τότε που πήρε η Fraport τα αεροδρόμια αυτά, έχουν καταστεί απαγορευτικά για μας. Mm-hmm. Γιατί έχει πάρα πολλά landing fees. Δηλαδή, αν πάμε να προσγειωθείς εκεί πέρα, τη μια δεν σε αφήνει, την άλλη λέει 500 ευρώ, την άλλη λέει... Ανοίχτα, υπάρχει απαγορεύση για τις πτήσεις, όχι. Παναγία μου, υπάρχει. Στη Σαντορίνη δεν μπορεί να πας το καλοκαίρι. Mm-hmm. Απαγορεύεται, δεν σε αφήνει να πας. Στη Μύκονο για να πας πρέπει να κρατάς 2.000 ευρώ, να τις αδέσεις ευρώ. Αλλά αυτό να πας και με το πλοίο της γραμμής χρειάζεται 2.000 ευρώ. Αφήστε το. Να σου πω, δεν έχουμε και καμιά πρεμούρα πάμε στη Μύκονο, γιατί δεν είναι το στυλ μας. Προτιμούμε την Αστυπάλαια ή την Κάσου, να πάμε να πας ένα ψαράκι, παρά να πας εκεί πέρα να δεις τι. Αστυπάλαια, στη Φολέγανδρο, βέβαια. Φολέγανδρο δεν έχει, αλλά θα ήταν πανέμορφα να είχε. Αυτά είναι νησιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Να είστε καλά.